Εμείς να πούμε ότι ξέρουμε όλοι ότι έχουν καταργηθεί τα εικαστικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που δούλευαν και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Υπάρχουν συνάδελφοι που μας τηλεφωνούν, που είναι ζευγάρια, οι οποίοι είναι και οι δύο εικαστικοί και αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά. Οπότε και τα παιδιά τους δυσκολεύονται πώς να τα φροντίσουν. Από εκεί και πέρα τα λόγια γενικώς είναι λίγα μπροστά σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Οι επιδοτήσεις των 500 ευρώ δεν πάει να πει ότι θα καλύψουμε μία κατάσταση και ο άνθρωπος αυτός θα είναι ευχαριστημένος. Είτε είναι δημιουργός είτε είναι και κάποιες άλλες ειδικότητες. Ξέρετε πολύ καλά ότι και τα θέατρα, τα σχολεία, τα μουσεία μπορούν να λειτουργήσουν με όλα τα μέτρα, να μπαίνουν 20-30 άνθρωποι μέσα στο θέατρο, μέσα σε ένα μουσείο. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί είναι κλειστά τα μουσεία. Να γίνουν μαθήματα μέσα στα μουσεία. Υπάρχουν οικογένειες που δεν θα πάνε ποτέ τα παιδιά τους στα μουσεία, πάνε μόνο μέσα από το σχολείο. Εμείς οι εικαστικοί πάντα κάνουμε ξεναγήσεις σε ό,τι εκθέσεις γίνονται και μέσα βέβαια υπάρχουν και αρχαιολόγοι όταν είναι αρχαιολογικά μουσεία. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να δοθεί δουλειά στους συναδέλφους και σε όλους εμάς. Υπάρχει τρόπος το ίδιο το κράτος να γίνει λίγο κοινωνικό κράτος, να προσφέρει λοιπόν κάτι στους καλλιτέχνες, είτε είναι του χορού, της μουσικής, η μουσική λυρική σκηνή δεν δουλεύει. Εδώ πέρα το κρατικό και το άλλα οδεία δεν δουλεύουν, το κρατικό θέατρο. Λοιπόν, περιμένουμε και από εσάς, από τους δημοσιογράφους, σωστά και ορθά να διεκδικήσετε μαζί μας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.